Η υλοποίησή της είναι δύσκολη. Τα μέτρα που περιλαμβάνει είναι τα μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή, μέτρα που θα δημιουργήσουν αναπόφευκτα ηφαισιακές τάσεις. Έχω όμως την αίσθηση, την πεποίθηση και την ελπίδα ότι τόσο το πακέτο το αναπτυξιακό των 35 δις που καταφέραμε, η αναδιάρθρωση του χρέους αλλά και η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την επόμενη τριετία θα δημιουργήσουν την αίσθηση στις αγορές, στους επενδυτές, ότι και αυτή η αίσθηση μπορεί να δημιουργήσει το κύμα των επενδύσεων που θα αντισταθμίσει τις ηφαισιακές τάσεις. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα στηρίξει την προσπάθεια για την επιστροφή στην ανάπτυξη, καθώς αφενός μεν μας καταλογίζει το γεγονός ότι δώσαμε μια δίκαιη μάχη, δώσαμε τη μάχη μέχρι τέλους, όλη νύχτα διαπραγματευόμασταν σκληρά, αφετέρου διότι τα όποια βάρη είναι εγγύηση, η παρουσία μας, τα όποια βάρη θα κατανεμηθούν με κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν θα πληρώσουν πάλι μόνο αυτοί οι οποίοι όλα τα τελευταία χρόνια παίρναν όλα τα βάρη στους ώμους τους. Αυτή τη φορά θα πληρώσουν, θα φορτωθούν τα βάρη και αυτοί οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν καταφέρει να ξεφύγουν ή είχαν βρει τη δυνατότητα να ξεφύγουν, διότι τους προστάτευαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τέλος, θέλω να δώσω μια υπόσχεση. Όσο σκληρά παλέψαμε για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό έξω, στην Ευρώπη, τώρα το ίδιο σκληρά πρέπει να παλέψουμε για να τελειώσουμε με τα κατεστημένα εντός. Η Ελλάδα χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των κοινωνικών δυνάμεων και εις βάρος της ολιγαρχίας που την οδήγησε ως εδώ. Και αυτή είναι η υπόσχεση για τη νέα προσπάθεια που ξεκινάει από αύριο. Thank you.
And that's the CBS Evening News for tonight. For all of us at CBS News all around the world, good night.